Ένας τρόπος να επικοινωνείς με μια ανάρτηση με πολύ κόσμο. Και έτσι από την αρχή που είχε συμβεί όλο αυτό, μετά που ενημερώθηκε πρώτα η οικογένειά μου, οι δικοί μου άνθρωποι και αυτά, και όταν όλοι ήμασταν έτοιμοι να το διαχειριστούμε σαν γεγονός, είχα πει από την αρχή ότι θα το πω εγώ. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει αυτόν το ο ένας να λέει αυτό, ο άλλος αυτό, δηλαδή να αιωρούνται πράγματα. Θεωρώ ότι προκαλείς και άγχος στους ανθρώπους που σε αγαπούν να μην ξέρουν τι όντως έχεις και να φοβούνται εν μέρει να σε ρωτήσουν γιατί εσύ δεν έχεις μιλήσει. Οπότε από την αρχή εγώ τους έλεγα εγώ θα το πω όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Το πρόβλημα που εντόπισες είναι? Είχα ψηλαφίσει εδώ στο λαιμό ένα κουβαράκι. Ήταν έτσι τέλος Ιούλη όταν το είχα ψηλαφίσει. Βασικά, η αλήθεια είναι ότι το έπιανα πιο πριν. Απλά τέλος του Ιούλη είχα συνειδητοποιήσει ότι το έχω ήδη κάποιες εβδομάδες, δεν υποχωρεί. Εντάξει, είμαι αθλήτρια, οι αθλήτες ξέρουμε το σώμα μας. Ξέρουμε τα πράγματα που είναι σωστά, τα πράγματα που είναι λάθος, τις παραπάνω φορές τέλος πάντων. Και λέω, ωραία, λέω, αύριο το πρωί η μόνη μου δουλειά είναι να πάω στο γιατρό. Πηγαίνω στο γιατρό, μου λέει θα το δούμε, μου λέει σε 32 χρόνια, μου λέει κατευθείαν θα το δούμε. Την ίδια μέρα δηλαδή πήγα κατευθείαν σε ακτινολόγο να το δούμε. Η ακτινολόγος βρήκε τρεις όγκους και βρήκε και ένα μεγάλο εδώ, τον οποίο και αυτό ψηλαφούσα. Αλλά εγώ νόμιζα ότι ήταν μυς πιασμένος. Δηλαδή και αυτόν τον ψηλαφούσα πολύ καιρό, αυτό εδώ, τους μυς που έχουμε εδώ. Αλλά εγώ νόμιζα ότι ήταν μυς. Οπότε από την ίδια στιγμή λέω εντάξει, το έχω καιρό, δεν έχω αρρωστήσει, ξέρω ότι αυτά είναι. Σημάδια στο σώμα σου ότι κάτι δεν πρέπει να πηγαίνει καλά και λέω μέχρι να έχω διάγνωση εγώ δεν θα σταματήσω. Η πρώτη ακτινολόγος μου είχε πει να πάω σε ένα μήνα και μπορώ να πω ότι σε όλη τη διαδικασία μέχρι να έχουμε διάγνωση αυτό ήταν το μόνο λάθος και ήταν το μόνο πράγμα που με θυμώνει. Με θυμώνει σήμερα. Καθυστέρησε. Όχι, δεν καθυστέρησα. Την επόμενη μέρα πήγα σε άλλην ακτινολόγο που την εμπιστευόμουν. Στον ένα μήνα, σε αυτόν τον ένα μήνα, ενώ την ίδια στιγμή πήγα σε άλλη ακτινολόγο την οποία την εμπιστευόμουν πολύ παραπάνω, την ήξερα και πιο προσωπικά. Από το ένα ραντεβού στο άλλο είχαν μεσολαβήσει 4 ημέρες και η δεύτερη ακτινολόγος μου είχε ψηλαφίσει, μου είχε βρει 5. Ενώ αρχικά ήταν 3. Ναι, τώρα είχαν δημιουργηθεί στο μεσοδιάστημα, υπήρχαν από πριν και απλά δεν τα είχε εντοπίσει η πρώτη ακτινολόγος. Δεν ξέρω, δεν έχει και σημασία όμως, γιατί εντάξει, γι' αυτό κανένας δεν είναι αλάθαστος. Μέσα σε αυτόν τον ένα μήνα που υποτίθεται ότι θα περίμενα, αν περίμενα, εγώ είχα ήδη κάνει αφαίρεση λεμφαδένα και ψάχναμε ήδη από θέμα εργαστηριακών τι είναι. Μιλάμε για κάτι τόσο σπάνιο που και ήδη οι γιατροί αναγκαστικά να ξαναδιαβάσουν ιατρική σε κάποια πράγματα γιατί ήμουνα η εξαίρεση της εξαίρεσης στην εξαίρεση για να εντοπίσουμε εν τέλει τη διάγνωση. Και συμβήκανε για πολλά και γεγονότα τυχαία τα οποία εγώ τα αποκαλώ μικρά θαύματα. Τα οποία βοήθησαν. Άρα το πρόβλημα ήταν εδώ, στο λαιμό. Αυτό που είχα εντοπίσει εγώ στην αρχή ήταν στο λαιμό. Στην πορεία φάνηκε ότι ο λαιμός ήταν η μετάσταση. Οπότε ψάχναμε τον πρωτογενή. Αλλά τις ίδιες ημέρες, δηλαδή ήταν, η γιορτή μου εμένα είναι 8 του Σεπτέμβρη της Θεοτόκου. 7 του Σεπτέμβρη, όταν ήμουν στην εκκλησία και έκανα τη γιορτή μου στον Εσπερινό, συζητούσα μαζί με την ακτινολόγο, τη γιατρό, τη Χρύσαν Τζακούρη, η οποία με είχε αναλάβει από την αρχή. Ήταν η γιατρός η οποία βρήκε τους 5 όγκους, ξεκινήσαμε τη διαδικασία και τρέχαμε τις διαδικασίες. Συζητούσα και της έλεγα, δεν με πειράζει, της λέω, ότι θα έρθει. Με πειράζει που αργούμε και που δεν καταφέρνουμε να βρούμε τι είναι. Πρωτογενής είναι στη μύτη. Αυτό που είχε γίνει εκείνη την ημέρα στην εκκλησία, συζητούσαμε αυτόν και λέγαμε ότι όταν έχεις λεφαδένες, οι εξτάσεις που γίνονται από εδώ και κάτω. Ποτέ δεν ψάχνεις για λεφαδένες κάτι πάνω. Ψάχνεις μετά, όταν αποκλείσεις τα κάτω. Όλες μου οι εξτάσεις κάτω βγαίνανε καθαρές. Είχα κάνει αξονικό, είχα κάνει ultrasound άνω και κάτω κοιλίας, ακτινογραφίες. Δεν φαινόταν τίποτα. Οπότε και γι' αυτό οι γιατροί λέγανε περίμενε, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή στην αρχή όλα λέγανε δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Εγώ έλεγα όχι, κάτι είναι, πρέπει να το βρούμε. Δεν με νοιάζει να μου πείτε είναι. Ό,τι και να είναι, πρέπει να το βρούμε. Μπορεί να μην ήταν κάτι ανησυχητικό στην τελική, αλλά πρέπει να βρούμε τι είναι. Όταν εν τέλει
μέχρι να καταφέρουν να βρουν, δηλαδή το πρώτο εργαστήρι δεν καταφέρει να βγάλει αποτελέσματα, πήγε στο γενικό νοσοκομείο που έχουν εκεί τους πιο σύγχρονους ελέγχους για εργαστηριακούς, οπότε ψάχνανε και γιατροί εκεί και όλα αυτά. Ήμουνα στην εκκλησία και το βράδυ, έλεγα αυτό το πράγμα και το σκεφτόμουν. Σκεφτόταν και γιατρός μήπως να προχωρήσουμε κάποιες διαδικασίες ακόμα πιο νωρίς, να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε και ας μην έχουμε αποτέλεσμα από το λεφαδένα ή τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Και την επόμενη μέρα το πρωί τρέχει λίγο νέμα η μύτη μου και πηγαίνω στον Όριλα και μόλις μου βάζει την κάμερα μέσα βρίσκει τον πρωτογενή που ήταν από μέσα. Πηγαίνω στον Οριλά, μόλις με βλέπει στον Οριλά μου, ο οποίος με είχε ξαναεξετάσει, μόλις το βλέπει, μου λέει κάτι βρήκαμε. Εγώ γελούσα. Αυτός είχε αγχωθεί λίγο παραπάνω. Εντάξει. Από εκεί και πέρα τα πράγματα, δηλαδή το κουβάρι είχε ήδη ξεκινήσει να ξετυλίγεται. Τα οστά φάνηκαν εντελώς στο τέλος, το PET, δηλαδή στο PET scan που κάνεις στο τέλος, όταν ξέρεις ήδη και θέλεις απλά να δεις το στάδιο και όλα αυτά. Ο άνθρωπος έρθει αντιμέτωπος με μια τέτοια διάγνωση, δεν είναι μόνο η διάγνωση το πρόβλημα. Δηλαδή, ο καρκίνος είναι ένα θέμα. Για παράδειγμα, η μητέρα μου ήταν στην Αυστραλία όλο αυτόν τον καιρό που εγώ έκανα εξετάσεις, γιατί η θεία μου εκεί, η αδερφή της, είχε κάνει ένα χειρουργείο. Οπότε η μητέρα μου ήταν μακριά. Έπρεπε να ενημερώσω τη μητέρα μου από το τηλέφωνο. Που ήξερε ότι πήγα για εγχείρηση, ότι έκανα μια αφαίρεση λεφαδένα κτλ. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή της λέγαμε ότι δεν είναι τίποτα. Γιατί και εγώ αυτές τις προσλαμβάνουσες είχα. Βρίσκεσαι σε περίοδο χημοθεραπειών, ακτινοθεραπειών. Όχι, έχω ξεκινήσει ήδη χημοθεραπείες. Έχω κάνει ήδη την πρώτη χημοθεραπεία την προηγούμενη εβδομάδα. Λόγω του ότι η μετάσταση είναι και στους λεφαδένες και στα οστά, έπρεπε να μπω σε γενική θεραπεία, δηλαδή χημειοθεραπεία και όχι σε μια ακτινοθεραπεία ή σε μια εγχείρηση. Όπως προείπα, είναι κάτι που δεν συμβαίνει, είναι σπάνιο, γιατί αυτό που έχω εγώ συμβαίνει σε παιδάκια μέχρι 5 χρονών. Η μόνη στιγμή που είχαν υπομονησία ήταν, δηλαδή, σας λέω, τον πρώτο καιρό τρέχαμε συνέχεια για εξετάσεις, πηγαίναμε από τη μία στην άλλη, άρα όλο αυτό δεν έγινε. Πηγαίνω στο γιατρό, μου λέει έχεις καρκίνο και παθαίνω σοκ. Είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει σιγά σιγά και περνάς από στάδια. Σε όλα αυτά τα στάδια όχι. Δεν είχα σκεφτεί τίποτα, το μόνο που με νοιάζει είναι να βρούμε τι έχω. Δηλαδή, για να μπορείς να το δεις. Για να δεις, ό,τι και να είναι. Είμαι τυχερή που είναι κάτι το οποίο μπορώ να πάρω μια θεραπεία. Θα μπορούσε να ήταν κάτι το οποίο δεν μπορώ να πάρω θεραπεία. Ή να μην το βρούμε, να μην το ψάξω, να μην και όταν το βρω να είναι τόσο αργά. Οπότε όταν ψάχνεις δεν σκέφτεσαι τις πιθανότητες, οτιδήποτε. Προφανώς στην αρχή σας λέω δεν πήγα στο γιατρό για να μου πει έχεις καρκίνο. Πήγα στο γιατρό για να μου πει πρέπει να πάρεις αντιβίωση. Σιγά σιγά όμως, αυτόν το καταλαβαίνεις. Κυρίως στην πορεία, δηλαδή βγάλαμε το λεφαδένα, ο λεφαδένας φάνηκε ότι ήταν κακός. Εμένα δεν μου το είπαν λίγο πιο μετά. Έτσι συμβαίνει με τους ασθενείς. Οπότε είχα χρόνο. Γενικότερα όμως το διασκέδαζα όλο αυτό, δηλαδή το διακομωδούσα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας με τα πάντα. Ενότητας τώρα. Είναι εκτός από τις θεραπείες, τις χημοθεραπείες και η ζωή σου, αλλά και δυσκολίες, η πόνη, σημείο που λες ότι δεν μπορώ τώρα. Ναι, η πρώτη θεραπεία που έκανα ήταν ο δοστρωτήρας πάνω από το σώμα μου. Και είναι κάτι το οποίο δεν το έχω μάθει ποτέ. Δηλαδή, δεν έχω μάθει ας πούμε, να με φροντίζει κάποιος άλλος ή οτιδήποτε. Δεν θυμάμαι καν και ήταν η τελευταία φορά που την ευθύνη του εαυτού μου την είχε κάποιος άλλος. Ξα το Θεό, ο οργανισμός μου τις άντεξε. Τις πρώτες μέρες ήμουν πάρα πάρα πολύ χάλια. Σιγά σιγά όμως μέρα με τη μέρα γίνεται καλύτερο. Ναι, υπάρχουν πόνοι, όχι όμως αφόρητοι ή κάτι μη διαχειρίσιμο ή οτιδήποτε. Εδώ νομίζω ότι με βοηθάει πάρα πολύ το ότι είμαι αθλήτρια. Ναι. Δηλαδή οι αθλητές έχουμε έτσι ένα mindset, δεν χρειάστηκε να μάθω κάποια πράγματα, τα ξέρω ήδη. Δίνεις δύναμη στον κόσμο ότι μην κλίνεστε, μην υπάρχει εσωστρέφεια, δεν είναι θετικό αυτό, βγείτε έξω, μιλήστε το, φωνάξτε το, και αυτό κάνεις εσύ.
Ναι, αυτό το συζητούσα με την οικογένεια μου, με την αδερφή μου συγκεκριμένα, ότι εμείς στην οικογένεια δεν είχαμε ιδιαίτερα περιστατικά καρκίνου. Δηλαδή τον καρκίνο δεν ξέραμε τι είναι. Σας λέω, δεν ήξερα τι είναι χημειοθεραπεία, δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά. Και αυτό που συζητούσαμε είναι ότι σοκαριστήκαμε όλοι που όλοι οι άνθρωποι γύρω μας, ο πιο απλός, αυτός που μιλάς κάθε μέρα μαζί του, όταν λέγαμε εμείς περνούμε αυτό, γιατί όπως εγώ έτσι και η οικογένειά μου, το ίδιο ανοιχτή είμαστε, τα λέμε, όλοι είχαν μια ιστορία να μας πούν. Ήταν σοκαριστικό αυτό και λέω, ωραία, γιατί αυτά τα έχουμε κάτω από το χαλί, πρέπει να τα βγάλουμε πάνω μόνο όταν ακούσουμε ότι και ο δίπλα περνά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχει σημασία αν εγώ έχω διαγνωστεί με καρκίνο, ενώ εσύ έχεις οικονομικές δυσκολίες ή ενώ κάποιος άλλος έχει ένα άλλο είδος ασθένειας ή κάποιος άλλος παλεύει ή δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να σπουδάσει. Ο καθένας περνά δύσκολα, περνά, έχει το σταυρό του. Εύχομαι να είμαστε εδώ σε ένα κάποιο διάστημα, να κάνουμε την ίδια συνέντευξη και να λέμε ότι όντως έχει περάσει και εκεί να αποφασίσουμε αν ήταν όντως η πιο δύσκολη μάχη που έδωσα ή όχι. Είναι μάχη. Είναι. Θα τη δώσεις και θα το παλέψεις και θα βγεις την νικητρία. Μ' αρέσει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Η Μαρία είναι απόδειξη.